Παρακάλεσα τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, να είναι μαζί μας για να δούμε τι συμπέρασμα βγαίνει σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον από αυτές τις συναντήσεις. Καλημέρα κύριε Ιφαντή, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Τσίμα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καταρχήν, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τι πιθανότητες δίνεται να πετύχει αυτή η προσπάθεια των ΗΠΑ να εμποδίσουν την διάδοση, την διάχυση της κρίσης? Θα έλεγα ότι δίνω μεγάλες πιθανότητες, δηλαδή είμαι αισιόδοξος προς αυτό. Αυτός ήταν και παραμένει ο πρωταρχικός στόχος των ΗΠΑ. Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα από τις πρώτες ώρες της κρίσης και ενίσχυσαν, έκαναν ορατή την στρατιωτική τους παρουσία, έστειλαν ένα μήνυμα ισχύως σε όποιον θα μπορούσε να μπει στον πειρασμό να εμπλακεί στρατιωτικά. Δεν θα ήταν και πολλοί αυτοί. Και νομίζω ότι θέλω να είμαι αισιόδοξος. Ναι, ο κίνδυνος υπάρχει όσο συνεχίζεται η στρατιωτική εμπλοκή στην Γάζα. Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος από κακούς υπολογισμούς, να έχουμε μία μη σκόπιμη κλιμάκωση και άρα επέκταση, είτε από κακούς υπολογισμούς του Ισραήλ, είτε από κακούς υπολογισμούς άλλων παικτών στην περιοχή. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής, τρεις μήνες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων, νομίζω ότι η λογική ως προς αυτό φαίνεται να επικρατεί. Δηλαδή δεν βλέπω ποιος θα είχε, πέρα από τους μη κρατικούς, ας το πούμε έτσι, δρόντες όπως είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις, οι παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι Χούθη, οι Χεσμπολά. Δεν νομίζω ότι κανένας έχει συμφέρον στην επέκταση της κρίσης, ούτε καν το Ιράν. Ή κυρίως, θα έλεγα, δεν θέλει το Ιράν Άλλωστε και τα σημάδια της συμπεριφοράς του Στέρα αυτό δεν δείχνουν ότι θα ήθελε να αποφύγει τον κίνδυνο της να εμπλακεί στην κρίση αυτή. Ακριβώς. Τουλάχιστον δεν θέλει να εμπλακεί σε μια κρίση την οποία δεν ελέγχει. Έτσι, ναι, ακόμα και αν ακριβώς. Οι πελάτες του ή κυδαιμονευομένοι του μπαίνουν στον πειρασμό να αυξήσουν την ένταση, νομίζω η Τεχεράνη προς το παρόν τουλάχιστον δεν παρασύρεται. Ναι. Τώρα, ήταν μια περιοδία με τόσο, πώς να πω, μεγάλο και πολύ σοβαρό, ας πούμε, επίδικο. Ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη και τα Χανιά, την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, και την Τουρκία. Γιατί? Νομίζω γιατί μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει, το τελευταίο που θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι να επανέλθει και η ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τέταρτη ή πέμπτη περιοδία του Αμερικανού Προέδρου από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. Και νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν και στην ηρεμία και στη σταθερότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε, πια η βασική πλατφόρμα προβολής ισχύως είναι η Ελλάδα. Ναι. Έχουν κάθε συμφέρον να συντηρούν, εν πάση περιπτώσει, ή να βοηθούν να διευκολύνουν την ηρεμία στα ελληνοτουρκικά. Άρα, λέτε, όσο μπορούμε να καταλάβουμε, ότι ο στόχος της επίσκεψης, δηλαδή το γεγονός ότι περιέλαβε την Ελλάδα και την Τουρκία σε αυτή την περιοδία, ήταν να διασφαλίσει ότι αυτή η κρίση δεν θα κλονίσει αυτό το κλίμα που υπάρχει, το πρόσφατο, σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτός, βεβαίως. Είναι και αυτός ένας στόχος, και νομίζω ότι είναι ένας στόχος με τον οποίο ταυτίζονται όλες οι πλευρές, δηλαδή και η Αθήνα και η Άγκυρα. Άλλωστε, η Άγκυρα είναι σαφές ότι, παρά το γεγονός ότι έχει ταχθεί με σφοδρότητα εναντίον του Ισραήλ και υπέρ της Χαμάς, έχει αποσυνδέσει εντελώς τα ελληνοτουρκικά από τις ευρύτερες περιφερειακές της, ας πούμε, προτιμήσεις. Η Τουρκία είναι φανερό ότι θα ήθελε να παίξει ένα ρόλο στην επόμενη μέρα στην Παλαιστίνη. Το βλέπετε? Βλέπετε δηλαδή πιθανότητες να παίξει αυτό το ρόλο? Νομίζω,
να μείνουμε σε αυτό, ότι θέλει να παίξει ένα ρόλο. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, αυτή τη στιγμή είναι μάλλον αμφίβολο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γιατί κανένας δεν έχει την παραμικρή, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, ιδέα για το πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα και ποιοι θα μπορούσαν να πάρουν πρωτοβουλίες. Αυτό το οποίο τώρα συμβαίνει είναι περισσότερο έτσι, η καταστολή της κρίσης και η περιχαράκωσή της. Ναι, η Τουρκία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να εκπροσωπήσει με κάποιο τρόπο τους Παλαιστίνιους. Αλλά από την άλλη πλευρά, πια δεν είναι ο έντιμος διαμεσολαβητής. Δεν ξέρω ποιος είναι έντιμος διαμεσολαβητής στην Μέση Ανατολή, μάλλον κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Τουρκία με την στάση της υπέρ της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, αλλά εάν όντως υπάρχει περιθώριο για έναν επικοδομητικό ρόλο σε συνδυασμό με άλλες δυνάμεις, νομίζω κανένας στο τέλος δεν θα έχει αντίρρηση. Και τέλος, υπάρχει πάντα το θέμα των εξοπλιστικών, δηλαδή των αεροπλάνων. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία καίγεται για τα F-16 και τα έχει απόλυτη ανάγκη. Προσπαθεί να τα πάρει σε συνδυασμό με την έγκριση της ένταξης Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι συζητήθηκαν και το θέμα των F-35 στην Ελλάδα. Πάνε πακέτο αυτά? Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, αυτά πακετοποιήθηκαν. Πακετοποιήθηκαν για να, αν θέλετε, να διευκολυνθεί λίγο η Τουρκία στην απόφασή της να εγκρίνει, να κυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και σωστά, κατά την άποψή μου, η Αθήνα δεν αντέδρασε εδώ και πάρα πολλούς μήνες σε αυτό το πακέτο. Δεν είχε κανένα λόγο να μην διευκολύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ σε αυτό το ιδιότυπο ανατολίτικο παζάρι του Προέδρου Ερντογάν. Αλλά αυτό έχει ένα όριο. Έχει ένα όριο. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το όριο. Δηλαδή ότι από εδώ και πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να δείχνουν την καλή τους θέληση απέναντι στην Τουρκία πακετοποιώντας τα δύο, νομίζω ότι από εδώ και πέρα, τις επόμενες μέρες, υπόρρητα θα έχουμε μια πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την έννοια ότι, να κοιτάξτε, μέχρι τώρα κρατήσαμε τα F-35 από τους Έλληνες, παρόλο που το Κογκρέσο τα έχει εγκρίνει, αλλά τώρα πια, εάν δεν προχωρήσετε άμεσα, τα δύο θα αποσυνδεθούν. Α, μάλιστα. Mm-hmm. Ναι. Παίζεται. Είναι λογικό να πιστέψει κανείς ότι αυτή τη στιγμή παίζεται και ένα παιχνίδι. Ποιος θα κάνει πρώτο στη χειρονομία, δηλαδή πρώτα η τουρκική συνέλευση θα εγκρίνει τη Σουηδία και μετά θα πάρει τα F-16, ή πρώτα περιμένει μια χειρονομία για τα F-16 για να κάνει μετά ή ταυτόχρονα την κίνηση για τη Σουηδία? Δεν ξέρω αν παίζονται τέτοια παιχνίδια. Στην Άγκυρα, ναι, προφανώς θα θέλανε να προχωρήσει η διαδικασία των F-16, η οποία είναι ένα τουλάχιστον βήμα πίσω από τα F-35. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς στην Άγκυρα ο Λευκός Οίκος, το State Department, να στείλει το αίτημα στο Κογκρέσο προς συζήτηση. Υπάρχει ένας κίνδυνος, τον οποίο δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι. Πέρα από αυτό το ιδιότυπο παζάρι, το State Department δεν θέλει να στείλει το αίτημα για τα F-16 πριν η Τουρκία κυρώσει την συμφωνία, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος στο Κογκρέσο να απορρίψει. Και αυτό δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν στην Άγκυρα. Νομίζουν ότι η κυβέρνηση και στην Ουάσινγκτον δηλαδή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχουν αίσθηση της ενδοαμερικανικής διαπραγμάτευσης. Παράξενο είναι, αλλά μπορεί να είναι αληθινό πραγματικά. Μάλιστα. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι μια καλή χρονιά. Εγώ, καλημέρα σας. Καλημέρα.